Συνεχίζουμε σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Τι χριστουγεννιάτικο κλίμα. Καλησπέρα και κάθε Σταύρο. Τι γίνεται εδώ πέρα, ο νόμος της ζούγκλας. Ναι. Τι διαβάζω. Δέρουν τον κόσμο, τους διαιτητές. Τον κόσμο, δηλαδή την τροπή και έσχος. Αν αυτό δεν είναι άμεσα συνυφασμένο με το ποδόσφαιρο. Είναι, αυτοί... αφού το παραδέχτηκαν και αυτοί που βαρούσαν. Και αίματα είδε, είδα φωτογραφίες, αίματα και τέτοια. Πρίξανε. Γόνα το κεφάλι. Αηδία, ντροπή, το καταδικάζουμε απερίφαστα φυσικά το γεγονός. Εννοείται. Ρε, τι, δεν μπορούν να σφυρίξουν οι άνθρωποι, τίποτα να κάνουν. Μα δεν είναι, και όταν δεν κάνουν λάθος. Είναι όμοιροι. Ακόμα, τον ξέρω ακόμα και όταν ευνοούν κάποιον. Ο Λαυσινός δεν είναι αυτός, ο Τζίλος. Ναι. Στο κέντρο της Λάρισας, εντάξει, μιλάμε τώρα στο... Στις πλατείες αυτές, τα κεντρομοιρία. Με κόσμο, με κόσμο, δηλαδή 9.30 το πρωί. Τίποτα ζούγκλα έγινε η χώρα. Ντροπή. Εντάξει, φίλε, έτσι λειτουργούν κάποια χρόνια τώρα. Έχουμε και καλεσμένο έναν. Παγερά διάφορα. Πε ένα γεια και τίποτα. Βασικά πε δύο γεια, ένα που είδε και ένα που θα φύγει στο τέλο. Γεια σα το πρώτο. Ναι, και μετά το δεύτερο μετά από μία ώρα. Έτσι, μπράβο, μια χαρά. Καλά τα λε, φίλε. Πολύ ωραία. Αλέκο Αμάρε εδώ, τεράστια προσωπικότητα του δεύτερου ποδιού. Ό,τι πιο κομικό έχει βγάλει το δεύτερο ποδιού. Είναι από αυτού που πήραν τα κτήματα στο βουνό. Ποιο βουνό έρθε. Εδώ δεν μπορεί να μετρήσει του ανθρώπου που μπαίνουν σε ένα σανσέρ. Άμα σε πω τη βίωσα πριν από 5 λεπτά, ανεβαίνοντα την κλίμακα. Ναι. Ακούω την κλίμακα, είναι οι σκάλες. Ναι. Αυτό μα έλεγε ένα κατοικητή που είχαμε παλιά στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Ναι, ανεβαίνοντα την κλίμακα. Ναι, καβεί όλοι. Όλοι του έβρισκαν ποια είναι η κλίμακα. Κλίμακα ρίχτε. Πήγαμε να πούμε στο σανσέρ, βγαίνει ένα, μπαίνουν δύο και με λέει δεν χωράμε, λέει. Είναι τρει μπήκανε μέσα. Με το λέω χαζώσε, δεν μετρά. Ένα, δύο. Δηλαδή αυτό στο δημοτικό, στο δύο δεν έχουν μαθηκεί. Τέλο πάντων, κλείνουμε την κουβέντα. Στο δεύτερο πόδι, κοίτανε ο Κυριτσίκη. Ναι. Ήταν πρόεδρο ΕΠΟ με απολυτήριο δημοτικού. Αν ο Μάνι δεν πάει να μετρήσει μέχρι το 4, δεν είναι πρόβλημα. Έδειξε ο άλλο ο δικηγόρο του, έδειξε στο δικαστήριο. Μα πώ να ξέρει τι αποκοπίνει και τέτοιο. Ο άνθρωπο τελείω στο δημοτικό. Χλακ και πετάει το απολυτήριο. Δηλαδή... Απόφυτο δημοτικού. Ναι. Το πήρε δηλαδή. Το πήρε, το πήρε. Με διαγωγή κοσμιωτάτη και όταν ναι, μεγάλα ναι, τα διπλώματα ναι, ναι. Εγώ και ο κόσμο πέρασε 10. Πώ λέγονταν το άλλο. Εμείς και ο κόσμος. Τα κλάσματα. Πατριδογνωσία εμείς κάναμε τότε. Αλλά δεν είχαμε τέτοια. Πατριδογνωσία πάντα. Φάγαμε και πασόκι μας εμείς. Εσύ ήταν λίγο εξέλιξη. Συστηχούντα ήσουν δημοτικό. Ναι. Όχι βρεσίχαμα. Όχι βρεσίχαμα. Δεν πήρε χούντα. Η χούντα ήταν 67-74. Εγώ πώ 6 χρονών πήγα σχολείο. Δεν πήγαινε σχολείο 6 χρονών. Όχι, δεν πήγαινα. Βασιλιά μου. Να πει Βασίλη πάνω από τα 20 και μετά. Νήπια. Εμείς βασικά γεννηθήκαμε μορφωμένοι και μετά μας αφαιρούν γνώσεις. Γιατί είχαμε γεμίσει το κυβότιο του μυαλού από γνώσεις. Κατάλαβες, κατά ένα μαγικό τρόπο σε βάζουν ενέσιμοι είναι οι γνώσεις. Λοιπόν, να πάμε λίγο για τα αθλητικά μας. Έτσι, να ξεκινήσουμε θέλω από μπάσκετ χθες, Ευρωλίγκα, σημεία και τέρατα. Έβγαλε στο διπλό του Ολυμπιακού με τεράστια άνεση. Θα σε παραδεχτώ. Σου λέω Ολυμπιακός έχει ένα ειδικό βάρος στο μπάσκετ. Με βγάζει μέταλλο, με βγάζει προσωπικότητα. Είναι καλή ομάδα. Έτσι, έχει πλάνο. Και έχει πολύ καλούς παίκτες, φίλε. Πώς θα γίνει. Είναι ο Μιλουτίνοφ, κάνει διαφορά. Είναι κορμί, είναι άμυνα, επίθεση. Κάνει διαφορά. Και, και ο προπονητής τους βλέπεις, έχει το μάτι αυτό το τσακαλίσιο. Αλήθωρος είναι, ρε. Τσακαλίσιο είναι, έχει να δώσει. Αλήθωρος είναι, ρε. Δεν είναι αλήθωρος. Αλήθωρος είναι. Αλήθωρος είναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρει, εντάξει. Πώς το λέει. Αλέκο. Στο είχα πει μία φορά, θα το πω και σήμερα. Θα σε προκαλούσα σε πνευματική μονομαχία, αλλά δεν το κάνω επειδή είσαι άοπλος. Εγώ, Γιώργο, είμαι παραμορφωμένος. Α, να τα συνδηλώσει. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, επειδή ξέρω εγώ, τον έχω δει να συναναστρέφεται με ξένους. Βέβαια. Πέντε γλώσσες. Εκτός από αυτό, δεν είναι μόρφωση μόνο οι γλώσσες. Μόρφωση είναι τα πτυχία μας, είναι οι κοινωνικές μας σχέσεις. Είναι... Αν υπήρχε αστυνομία του Πανεπιστημίου, πρέπει να πάει να τα δώσει όλα πίσω τα διπλώματα. Είναι η τεροπή και η έσχος των μορφωμένων ανθρώπων. Και ας μην πει ο Γιαννούλης πτυχίο, όλα τα άλλα έχουν. Δεν υπάρχει, δηλαδή αφήνουμε Γιαννούλη λίγο και Ζαμάνη και πρέπει λίγο σήμερα να ξαναεξάρουμε τις συγκλονιστικές εμφανίσεις. Και τα γκολ του Πρίγιοβιτς. Εννοείται, φίλε. Δηλαδή, αυτά που κάνει ο άνθρωπος, αν τα έκαναν αλλού, σε άλλο πρωτάθλημα ή σε άλλη ομάδα στην Ελλάδα, δεν θα ασχολούνταν με τίποτα άλλο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τα μεταφοράς. Διάφορα και τα μεταφοράς. Έχουμε και τα κτέλ και στα τέτοια όλα. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ο άνθρωπος έχει κάτι ποσοστά. Διάβασα σήμερα, έχει 52 στα 85. Δηλαδή, 85 συμμετοχές, 52 γκολ. Ο μόνος δηλαδή που μπορεί να τον περάσει σε ποσοστό είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο οποίος Κριστιάνο Ρονάλντο ξέρει τι απίστευτο στατιστικό έχει. Αυτό δεν θα το περάσει ποτέ. Περισσότερα γκολ από αγώνες. Ναι. Στη Ρεάλ τα γκολ του είναι περισσότερα από τις συμμετοχές του. Ναι. Αν... Και δεν είναι δύο συμμετοχές, τρία γκολ και μετά τραυματίστηκε. Είναι 350. Είναι 500 γκολ στις 502 εμφανίσεις. Τα 305 εμφανίσεις. Είναι πιο κάτω, αλλά εκεί γύρω. Ναι, εκεί είναι. Μυθικά τα νούμερα. Ναι. Γι' αυτό όμως κάνει και τόσα.
Ναι, γι' αυτό κάνει και τόσα, γι' αυτό θα κάνει και τόσο ο δικό μα. Γιατί εμεί πλέον έχουμε περιουσιακό στοιχείο στην ομάδα. Τον Μπρίγιοβιτ, ποιο τον έφερε στον ΠΑΟΚ? Ο φίλο σου. Είναι 20 εκατομμύρια που κάνουν βόλτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θυμάμαι τότε, γιατί όλου του παίκτε, όλοι του ΠΑΟΚ του έπαιρνε σαν ελεύθερου. Και επέμεναν στο σεντρεφόρ. Λένε σεντρεφόρ, πρέπει να του πληρώσουμε. Να τον πληρώσουμε. Σεντρεφόρ. Ναι. Γιατί δεν φροντίσαμε να πάρουμε το καλοκαίρι. Και εκεί πίεσε ο Σέρβος φίλος σου. Πληρώστε, ναι. Ναι, πληρώστε να πάρουμε σε τρεφόρ, γιατί σε αυτή τη θέση δεν γίνεται να πληρώσεις. Mm. Που είναι ορθολογικό. Και είπαμε, όμως, το ακριβό είναι φθηνό. Ναι. Είναι όπως τα ρούχα, είναι όπως τη διασκέδαση. Δεν ισχύει πάντα. Όχι, όχι. Γιατί το ακριβό μπορεί να είναι και παλτό. Πήραμε καλοί παίκτες και ακριβείς. Σε αυτό το μέτριο ποιοτικά ελληνικό πρωτάθλημα ξεχωρίζουν σαν τη μήγα μες στο γάλα. Ναι, ρε Βασιλέ, να ξέρεις γιατί τον πήρες. Ξέρετε, δεν έχει ρόλο συγκεκριμένο. Ας τον Μπρίγιοβιτς, ρε. Γιατί δεν πληρώσαμε οικονομικά λεφτά. Έτσι, θα πληρώσεις κιόλας και πεταμένα λεφτά, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Τι θα έχεις, 100% επιτυχία? Όχι. 35% θα δει ως αγώνα και δεν. Εσύ, το 35% που υπάρχει αποτελεσματικότητα στις μεταγραφές, όπως ο φίλος σας έχει ενημερώσει. Ο τεράστιος τεχνικός διευθυντής που πέρασε με εξαιρετική επιτυχία, ο τεχνικός διευθυντής των Μουσλίμοβιτς και εκείνης της ομάδος. Κοντρέρας, Κονσεϊσάο, Γκαρσία και. Ναι. Ωραία. Για να το πιάσει αυτό το 35 πρέπει να σκέφτεσαι ορθολογικά. Άμα δεν σκέφτεσαι ορθολογικά, πας για πλάκα στο 15. Ναι. Εντάξει, αυτό λέω. Δώσαμε στίγμα περί τεχνικών διευθυντών. Θέλουμε λίγο να μιλήσουμε για τα χθεσινά τα μπάσκετ. Είπαμε λίγο εντάξει. Δώσαμε στίγμα ότι εσύ είσαι βυζόσκυλο και αυτό είναι ιβιτσόσκυλο. Σε σφαίρες. Αυτός βασικά είναι και με τον Πόλον έχει καλές σχέσεις. Να σα πω κάτι. Ο Αλέκος, για να κλείσουμε το θέμα, είναι χαρακτηριστικός τύπος ανθρώπου όφα. Όπου φυσάει ο άνεμος. Όποιος τον μιλάει και τον λέει καλημέρα, τι κάνεις, καλά είσαι. Δεν μπορεί να δει τι γίνεται πίσω από τις κουρτίνες. Ο μόνος κανονικός άνθρωπος του ποδοσφαίρου που ήταν φίλος του είναι ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Αυτοί με ψάχνουν. Εγώ με αυτού δεν μίλησα ποτέ. Με όλους αυτού δεν μίλησα ποτέ για ποδόσφαιρο. Σε ψάχνουν για να κλείσουν δωμάτια στο πάτο καβάζι. Όχι. Να μην φιλογικό. Ποιο να ψάξουν, δηλαδή εμένα. Πάμε τον Αλέκο, να πάμε εμένα και να πω πάμε τον Αλέκο, Γιώργο Βασιλιά. Να μου δει. Αλέκο. Μετά σε στύψαμε στην καρδιά με το Αλέκο δωμάτιο. Αλλά πόσο καλό σε έκανα που σε κυνήγησα κοινικά και σε είπα να μαθαίνει να ξεχωρίζει ποιο είναι φίλο και ποιο είναι φίδι. Γιατί και το φίδι από φίδι αρχίζει. Τώρα που είπε για το Σέρτζιο, πολύ χαίρομαι. Η επιτυχία του είναι πολύ μεγάλη. Τεράστια. Δηλαδή τον βλέπω για Αγγλία με συμβόλαια, με συμβόλαια 10-12 εκατομμύρια. Είχε δώσει μια απάντηση ο τεράστιος Μισελ Πλατινί. Mm. Είχε δώσει μια απάντηση όταν έπαιζε ποδόσφαιρο στη Ιουβέντους με εξαιρετική επιτυχία. Ναι. Και πήγαινε από το καλό στο καλύτερο. Κατολάθηκε σε Σεντετιέν. Ναι. Πριν που έπαιζε από τη Σεντετιέν. Στη γειτονιά του, σε κάτι παιδάκι εκεί στο σχολείο. Νανσί, να τα ξέρεις αυτά. Είναι από την Νανσί ο Σεντετιέν. Σε έστειλε στο πέναλτι. Μετά τη Γιουβέντους που πήγε. Σε έφαγε. Σταμάτησε. Σταμάτησε στο τρένο. Σταμάτησε στο μυαλό σου. Λοιπόν, άκου τι απάντησε λοιπόν ο Μισελ Πλατινί. Τι απάντησε. Το λέμε πώς νιώθετε μετά από αυτές τις τόσες επιτυχίες. Ποιος ήταν Άσε να πούμε, βέβαια. Δηλαδή γίνεται αυτό που κάνεις. Ιλμπέλο Ντελανότε, ποιος ήταν. Εντάξει, μιλάμε για αστεία φυσιογνωμία. Όμορφο. Ακροατές και ακροάτριες, τον έχουμε κοντά μας. Ό,τι πιο αστείο έχει Θεσσαλονίκη. Ακούστε τον. Ο όμορφος της νύχτας, ποιος ήταν τότε στη Γιουβέντους. Ιλμπέλο Ντελανότε τον έλεγαν. Η εποχή Πλατινί. Ο Καμπρίνι. Νο. Ο Μπόνιεκ. Γιατί έβαζε μόνο στην Ευρώπη το βράδυ, έβαζε πάντα γκολ. Ιλμπέλο Ντελανότε. Πεκτούρα ο Μπόνιεκ. Ο οποίο ήταν αυτό που ανατράπηκε εκτό περιοχή και έγινε το Χέιζελ τραγωδία εκεί. Όχι, πριν είχε γίνει. Από διαιτητή. Μετά έγινε. Ποιο ήταν ο διαιτητή? Όχι, δεν θυμάμαι. Ο Ελβιτό Ντάινα. Διάβασε αυτό. Όχι. Τα ζούσα τότε. Ήμουν μέσα στα γεγονότα. Φυσικά δεν είπαμε τύπο Πλατινί. Δηλαδή αυτό που γίνεται που λέμε μια κουβέντα και φεύγει η συζήτηση. Λέει, εγώ λέει χαίρομαι για αυτό που έχει γίνει στην καριέρα μου, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι αληθινοί, πραγματικοί μου φίλοι χαίρονται περισσότερο από μένα. Ναι. Δίνοντας το στίγμα της αληθινής φιλίας. Το 80... είναι αυτό μέσα στη ζωή. Το 82 στην εθνική. Οι οποίοι φίλοι, να ξέρετε, στη ζωή σας είναι 2 ή 3. Ναι. Μην νομίζετε όλοι είναι φίλοι σας. Είναι γνωστοί, ξένοι. Ψάχνουν από εσάς τα διάφορα, τα τρίτα, τα τέταρτα, τα παρασκήνια. Και στις δύσκολες καταστάσεις το δοκιμάζεις. Στις δύσκολες καταστάσεις παίρνουν όλοι κάτι δρόμους που δεν φαντάζεσαι. Η κλίση σας προωθείται. Το θέμα Πλατινί. Το 82 στο παγκόσμιο κύπελο. Εσπάνο 82 στην Ισπανία. Στην εθνική Γαλλίας, ποιον έφαγε ο Πλατινί? Ποιον έφαγε? Ναι. Ποιον έδιωξε? Α, εσύ λες κάτι για τα συζυγικά που είχαν. Το ρωστό. Λαριός. Το Λαριός.
Ναι, ναι, τώρα έχεις δίκιο. Τι, σε εκεί την εποχή είσαι καλός. Τον ίδιο. Όχι, η γυναίκα του. Εντάξει, δεν θα πούμε στα οικογενειακά. Ό,τι κουστάβουν, ναι, κάνουν τώρα. Οι Γάλλοι τώρα, οι οποίοι φημίζονται, έχουν κάνει Βερσαλίες, πώς το λένε, διαφωτισμούς. Έχουν κάνει τα ντεβά τους. Λουδοβίκος 16ος, Μαρία του Ανέτα. Έχει πολύ πράγμα η Γαλλία τώρα. Κοινωνικό συμβόλαιο, Ζαν Ζακ Ρουσό. Νταλαμπέρ. Α, τα άμαθα, Νταλαμπέρ. Εγώ τα άμαθα. Λοιπόν. Ο Νταλαμπέρ, μήπως. Λοιπόν, α, τον Νταλαμπέρ και να κάνουμε κανένα Νταλαμπέρ εδώ να πούμε τι έγινε χθες στην Ευρωλίγκα. Γιατί θα λένε αυτοί και πρέπει να τρελαθήκαν. Τι ήταν ο Νταλαμπέρ. Είναι Κοντιγιάκ, Κοντοσέ, Χόλμπαχ, Ελβέτιος Νταλαμπέρ. Μαθηματικός, έτσι, με κορυφαίο όλων σε αυτή την πεδάδα, το Μοντεσκέ, που έγραψε την εγκυκλοπαίδεια το 1772. Εγώ, αν με απαντούσε κάποιος έτσι, θα άνοιγα την πόρτα. Όχι, και θα έφευγα. Δεν είναι, δεν είναι περίπου έτσι, αλλά για τον Νταλαμπέρ. Ναι. Θέλω να σου πω, ήταν μαθηματικός και τι έβγαλε ο άνθρωπος. Σύστημα στη ρουλέτα. Μπράβο. Για σοβαρά. Βελαμούγια για αυτό, το ξέρετε. Ναι. Πώς να φάει τη ρουλέτα. Ναι, και την έφαγε. Και έβγαλε ένα σύστημα. Αυτός την ανακάλυψε τη ρουλέτα, αυτοκτόνησε και δεν μπορούσε να την κερδίσει. Αυτό το σύχαμα, ο καλόγερος που πήγε πάνω εκεί, τι προβλήματα είχε, και βρήκε την ρουλέτα. Δεν μπορούσε να ανακαλύψει και μια πυρίτιδα. Ακούς πιο μπροστά, ή τον ηλεκτρισμό. Κάτι να ανακαλύψει. Τη ρουλέτα με και να ανακαλύψει. Στη ρουλέτα υπάρχουν δύο συστήματα για να κερδίζεις με ροκάματο. Ένα λέγεται ματριγκάλ. Κανένα δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι καραγκιόζης που ματριγκάλ. Που το είχαν βγάλει κάτι άλλο. Όχι. Και το άλλο είναι του Νταλαμπέρα από το 1700, φαντάσου, το οποίο. Δεν κάνεις τίποτα. Λέγεται Λαμποσέρ. Λοιπόν, αυτό βασίζεται στις απλές τύχες. Με το διπλασιασμό, αφαιρώντας να κερδίσεις ένα μεροκάματο. Δεν μπορείς να παίξεις άλλα μέσα στα νούμερα κτλ. Μόνο μαύρο, κόκκινο, μεγάλα, μικρά και μονά ζυγά. Τίποτε άλλο. Ναι. Λοιπόν, ενδιάμεσα μια εμβόλυμη αγωνιστική. Αυτά που λέει λοιπόν ο Αλέκος για τις ρουλέτες, μπορείτε να τα δοκιμάσετε. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Προχθές το βράδυ έγινε μια συναιστίαση των κερδισμένων από το Χάγκετ και των άλλων καζίνο των τελευταίων 20 ετών. Ξέρετε πόσα άτομα παραβρέθηκαν? Κανένας. Ακούστε το αυτόν τον άνθρωπο. Κανένας, ούτε μισός. Εγγυάται, λέει, σίγουρη νίκη. Πάνε, ρε, να τα βάλετε. Δεν θέλω να κερδίσω. Εγώ πρέπει να χάσω. Εσύ Αγγέλου. Σε Αγγέλου είμαι. Μαθαίνεις από τι είπεστε. Τι είπε ο Αγγέλου αυτό το μυθικό? Ότι δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι από την νίκη, ότι μόνο είτε μας κάνει καλύτερους και μας βελτιώνει. Φιλοσοφημένο. Φιλοσοφημένο. Για ποιο λόγο να κερδίσω, θέλω να συνεχίσω να χάνω. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει σοβαρό στη γη. Πλέον δεν είναι και προπονητής τον Άρη. Θα τον κυνηγήσουμε τον Άρη τώρα από εδώ και πέρα, μας έφαγε το που λένε. Διασκεδάζαμε. Τα είπε εντάξει, τα είπε ότι δεν μπορεί να κερδίσει κανένα ποτέ. Αυτή είναι η κατάληξη. Μ' άρεσε ο Ηρακλής χθες. Και εμένα μου αρέσει να πατάω τις εγκαντές με τις μπεζόλες. Δεν λέει κάτι αυτό. Ο Ηρακλής εμένα δεν θα μου αρέσει καθόλου αυτή τη χρονιά. Έτσι, γιατί έχει στείλει τον κόσμο στοιχηματικά όλου στο γάμα. Ποιος ήταν αυτός που δεν τον πίστεψε πριν από 10 μέρες, 15, στο Ηρακλής Καραϊσκάκης. Έτσι, και τους έστειλε όλους τους ανθρώπους να κάνουν δεύτερες και τρίτες δουλειές. Μήπως και καταφέρουν και πληρώσουν τις στοιχηματικές ή τα δανεικά που πήραν για να παίξουν. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, κοιτώντας τα μάτια. Ο Καραϊσκάκης άρτας. Και μετά έκανε και άλλοι ήταν στη δοξαδρά μας και πιο μπροστά άλλοι τριπλέτα ητών. Έτσι. Και αυτό που κάνει ο Ηρακλής είναι τι, να παίρνει προπονητές και να τους διώχνει, αλλάζοντάς τους πιο συχνά και από πουκάμισα. Ούτε ο Καζατζίδης στα τραγούδια του. Ο Ρόκα είναι ο νέος προπονητής. Ο Ρόκα. Πες μας για το επόμενο. Όχι, δεν το ξέρω. Πες μας για τον μπάσκετ. Ναι, το πάω. Να πούμε τι έχει χτίσει στο μπάσκετ. Η ΕΦΕΣ, καλά, εντάξει, μιλάμε, παίρνουν τηλέφωνα. Οι άνθρωποι είναι, γελάει ο κόσμος. Δεν βρίζω κανένα μόνο. Η ΕΦΕΣ η Ανατολού έκανε μια νίκη δια περιπάτου. Δεν υπήρχαν οι άλλοι. Τεράστια ανατροπή στο ΕΦΕΣ. Συγγνώμη, στο Φενέμπαχσε με την Τζεσεκά Μόσχας. Επική ανατροπή, όπως λέει ένας φίλος μου, ο οποίος πληρώθηκε από αυτό το παιχνίδι. Ποντάρισε υπέρ της ομάδος του πολύ καλού και τυχερού προπονητή, που ξοδεύει φυσικά για τις ομάδες όπου πηγαίνει, έτσι, μετά τον Παναθηναϊκό, ο Μπράντοβιτς. Πήρε το μπάτζετ το ανάλογο. Ναι, πήρε το ανάλογο μπάτζετ στη Φενέμπαχσε και μεγαλοβγεί την τελευταία πενταετία η ομάδα. Ωραία. Και πριν είχε μεγάλο μπάτζετ με τη Φενέμπαχσε και δεν μεγαλοβγούσε. Δεν μεγαλοβγούσε. Ναι, σωστό αυτό που λες. Ναι, είναι ικανότητα. Έτσι, μαζί με τύχη. Να ξέρεις που δίνεις τα λεφτά σου. Να ξέρεις που δίνεις τα λεφτά σου. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Τέλος πάντων, η Φενέρ έκανε την ανατροπή και έβρισε την Τζεσεκά. Τα Γκραν Κανάρια παίζανε, κάνανε ένα παιχνίδι με την Μπασκόνια. Που η Μπασκόνια πέρασε τελικά δια περιπάτου, δυσκολεύτηκε μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. 71-84 το τελικό, να λέμε και τα αποτελέσματα. Έτσι είναι το σωστό. Και ο Ολυμπιακός έκανε ένα θρίαμβο μέσα στην Μπαρτσελόνα με 60-69. Δεν κινδύνεψε σε καμιά στιγμή του αγώνα. Ήταν σταθερά μπροστά από 8 μέχρι 11 πόντους στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο, όπου διαμορφώνονται τα παιχνίδια. Βλέπω τον Ολυμπιακό στο συν 11 και να θέλει 7 λεπτά και να δίνει 14 φράγκα την Μπαρτσελόνα.
Έτοιμος ήμουν να κάνω το λάθος, δεν το έκανα. Όχι, φίλε, δεν κινδύνευε ποτέ, δεν το είχε. Δεν είχα εικόνα. Λίγο να ξέρει, εγώ το βλέπα. Λίγο να βλέπει από μπάσκετ και να το βλέπει. Δεν έχει καμία. Βασικά η Μπαρσελόνα δεν έχει παίχτη ηγετική προσωπικότητα, χαρισματική φιγούρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παλαιότερα έλεγε, ήταν ο Μπάνε ο Πρέλεβιτς, έλεγε να το γυρίσει. Μπορεί να βάλει 6 τίποτα μαζεμένα. Δεν έχω άποψη. Γιατί ο Μπάνε την πετούσε την μπάλα σαν την πετάμε σε βαρέλι, έτσι. Ήταν ο Νίκος ο Γκάλης, ο οποίος μπορούσε να γυρίσει ένα μάτσα ανά πάσα στιγμή. Μόνος του. Είχε και Μπαρσελόνα τον Ναβάρο. Είχε όμως. Είχε. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Ναι, όταν φεύγει ένας ηγέτης, ωραία, μέχρι να ξαναβρεις τον επόμενο, θα φτύσεις λίγο αίμα. Δεν είναι απλό. Και τώρα που είμαστε στη Γεωλίγα, να μιλήσουμε και για τα σημερινά τα μάτς, λίγο να δούμε τις προβλέψεις και μετά να πάμε στα ποδόσφαιρα που χθες πάλι γίνανε σημεία και τέρατα. Με Πανιωνίους, με. Μην ακούτε τα παπαγαλάκια. Παίξτε στοίχημα της αρεσκίας σας. Γιατί η Goldbet που μας αγκαλιάζει όλους με περισσή στοργή, έτσι, γρήγορα, σίγουρα, υπεύθυνα. Κερδίστε και πάντε πληρωθείτε από την Goldbet. Μην ακούτε τι σας λέει ο Κώστας, ο Πέτρος και ο Γιάννης. Άκουσα εγώ, με πήρε τηλέφωνο η μαμά του Κώστα, αλλά έχει ένα ζαχαροπλαστείο στη γωνία που η μαμά του μίλησε με τον αδελφό του αλουνού που ήταν θείος του. Άστε τα αυτά. Μην ψάξετε τα ειδιπόδια συμπλέγματα. Μόνοι σας τα στοιχήματα. Οπότε στο μόνο σας, όπως πρέπει γενικότερα να είστε στη ζωή, κανένας δεν σας βοηθήσει σε τίποτα. Αν δεν έχεις νύχια να ξυθείς, λέει κάποιος, άστο, μην ψάξετε όλο τα νύχια. Πάτε μόνοι σας και πολεμήστε. Και άμα χάσετε, παραδείχτε. Ναι, κύριε, χάσαμε. Είχα κακή έμπνευση. Τι να κάνουμε. Δεν με έφαγε το τυρί. Σαν την ήττα δεν έχει. Όχι, κάτι που λέει και ο Βαγγέλης ο Αγγέλου. Αποφθέγματα ζωής. Ζωή. Χάνω γιατί δεν μ' αρέσει να κερδίζω. Γιατί όταν χάνω, μ' αρέσει. Και μαθαίνω. Και όταν ξαναχάνω, μαθαίνω πιο πολύ. Ναι. Και μπορεί να χάνω όλη τη σεζόν, και να πέσω κατηγορία και θα είμαι πανέτοιμο για την επόμενη κατηγορία. Λοιπόν. Όπου θα χάνω πάλι. Όπου θα χάνω. Για να το φτιάξω. Μπράβο, Ευαγγέλη. Μπράβο, Ευαγγελάδα. Λοιπόν. Νταουσάφακα Ζαλγίρης του Κάουνας. Εντάξει, θα πάμε με την παραδοσιακή δύναμη. Ζαλγίρης και ένα 48. Είναι μικρό το ποσοστό γιατί ο Σάφακα έχει κάτι μαύρο που αμφιβάλλω σε μένα, σε στείλανε. Αλλά εντάξει. Εγώ επειδή από το πρωί γίνομαι αποδέκτη στοιχημάτων στην Goldbet γίνεται ένα χαλασμό. Εννοείται και τόσε εκατοντάδε χιλιάδε παίκτε. Όλοι παίζουν Ζαλγίρης. Όλοι Ζαλγίρης, φίλε. Τεράστιο όγκο. Ναι. Όλοι, δηλαδή εγώ στα 15-20 στοιχήματα, 50 πόσα παίχτηκαν το πρωί, έχουν όλα Ζαλγίρης μέσα. Ναι. Είτε μεσαία, είτε μικρά, είτε μεγάλα. Η Μακάμπι του Τελαβίβ έχει πάρει στο μεγάλο στοιχηματισμό. Παίζει με την Κίμκι στην έδρα τη και ένα 45 ο Άσος. Ο Σβέντ παίζει. Εσύ κάτι έχεις με το Σβέντ, θα το ψάξω να το ξέρεις. Να το ξέρεις, τέτοια καψούρα. τέτοια καψούρα ούτε ο Βοσκόπουλος στη συγχωρημένη στη ζωή τη Λάσκαρη. Όταν ήρθε εδώ και είπε. Θυμάσαι ποιο τραγούδι είπε αυτό, το έτσι αυτό. Πού να το θυμάσαι όμως. Ποιο τραγούδι, το ξέρω το τραγούδι. Ο Τόλης ο Βοσκόπουλος ήταν παντρευμένος και πριν παντρευτεί ήταν φουλ ερωτευμένος με τη ζωή τη Λάσκαρη. Ναι. Να είμαι ο Βοσκόπουλος και να είμαι ερωτευμένος με μία. Ναι, ήταν τότε. Και έρχεται στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγωδίου 1973-74, κάπου εκεί. Εσύ θα γεννιώσω μάλλον. Ήμουν σαν σκέψη. Ναι, σαν σκέψη. Και έρχεται τούρνα υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Και βγαίνει και λέει το Ξανθή αγαπημένη Παναγιά. Ξανθή. Ναι, δεν ξέρω. Πέφτει κάτω, γίνεται, γελιοποιείται. Έτσι, αυτός ο άρχοντας, ο οποίος ο Βοσκόπουλος ξέρει, δεν έχει καμία σχέση με τα χρήματα. Όλες οι γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του τον ισοπαίδωσαν οικονομικά. Και η εφορία τελευταία. Ναι, και βρήκε το λιμάνι του στην Άντζελα την Κερέκου, μια 20ετία τώρα. Πιστεύω ότι είναι μια 20 χρόνια σίγουρα. Είναι καιρό. Ναι. Αλλά έχει κάτι άλλο, κάτι Τζούλιας Παπαδημητρίου δεξιά-αριστερά. Ναι. Κάτι αρπακτικά, πιο γρήγορα από τον άνεμο. Τον ισοπαίδωσαν. Ο οποίος δεν ήξερε πώς κάνουν τα πράγματα. Ξέρεις, ο Βοσκόπουλος έτσι τον άκουσα σε μια συνέντευξη, πήγε να φάει, λέει, κάπου, να πούμε λίγο και λίγο εντάχει. Και το λένε αυτοί, ας πούμε, 58.000 ο λογαριασμός. Και αυτός άφησε 300.000. Δεν κρατήσει τα λεφτά. Δεν ξέρει. Ναι, τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε για το όλοι. Θρύλος του ελληνικού τραγουδιού. Αναφίβολα μέσα στην κορυφαία δεκάδα όλων των εποχών. Ναι. Δεν γίνεται να κάνεις top 10 λαϊκών τραγουδιστών από το 1960 και μετά. Ο οποίος ξεκίνησε σαν ηθοποιός και να μην βάλεις τον Τόλι τον Βοσκόπουλο. Έτσι, είσαι για γέλια και για κλάματα μαζί. Λοιπόν. Εγώ τον Κασατζίδη και την λέω. Εντάξει. Το παιδί, το ψωμί της ξενιτιάς, είναι πικρό και δεν κυνηγάω στο μάνα μου, γιατί εμείς υπάρχω και όσο υπάρχω. Και ένα κρεβάτι θέλω μόνο, μια γωνίτσα να κοιμηθώ και δεν μπορώ. Το δεν κοιμόταν σε ένα κρεβατάκι. Εννοείται δεν κοιμόταν σε ένα κρεβατάκι. Τα μηνύματα ήταν το πρόβλημα, ναι. Λοιπόν, να φύγουμε από τη μετανάστευση, να φέρουμε λίγο στην Ελλάδα του 2018, που και εδώ υπάρχουν μετανάστευση όμως, που έχουμε μεγάλη. Μια είσαι εσύ, μια είναι ο άλλος, φίλε, έτσι είναι. Υπάρχει οικονομική ομοιρία ακόμη. Ναι. Μιλάνο Μπάγκερν λοιπόν, το επόμενο μάτι της Γιουρολίγκα για σήμερα. Ναι. Το Μιλάνο είναι το απόλυτο φαβορί. Είναι και σε καλή θέση. Πιο κάτω είναι λίγο η Μπάγκερν. Νομίζω μια-δυο νίκες πιο κάτω είναι. Και στις 10 η ώρα
Παίζει η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Παναθηναϊκό. Πολλά με λίγα. Τον ξεφτιλίζουν τον Παναθηναϊκό στο ποσοστό του διπλού. Είναι 1-18. Για κάποιον, 1-18, φίλε, είναι value bet για τα χρήματά σου. Όχι στο 18. Στον διπλό, στον Άσο. Τον Άσο, τη Ρεάλ. Το ξεφτιλίζουν τον Παναθηναϊκό δίνοντα τη Ρεάλ 1-18. Ναι. Είναι σαν ένα πάω κάποιο που πέφτει. Εσύ αν ήσουν ένα goal bet, δηλαδή τι θα δίνες. Όχι, είναι ελάχιστο το ποσοστό. Πιο καλά μην το βάζει καθόλου. Όχι, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, φίλε, θα είμαστε αντικειμενικοί. Παναθηναϊκός εκτός έδρας. Είναι τεράστια ομάδα. Κέρδισε μόνο εμάς επειδή του άνοιξε με τον. Κύριο τον Κοντό, τον Λιθουανό και τον Λοτζέσκι. Αλλιώς θα σου έλεγα. Και εμείς θα το κερδίζαμε. Τέλος πάντων, εγώ Ρεάλ Παναθηναϊκό δεν το ακουμπάω το μάτς για ευνόητους λόγους. Παίξω, είναι 8.30. Εντάξει, εκεί θα το δούμε τι θα γίνει. Να πούμε λίγο για τον μπάσκετ κλείνοντας για τον Πάο χθες, ο οποίος ιτήθηκε με 17 πόντους διαφορά στη Βόνη. Δεν το έχουμε με τους Γερμανούς. Δεν μπορούμε τους Γερμανούς, έτσι. Με τίποτα. Έχουμε προβληματάκι. Προβληματάκι. Ομάδες που είναι πολύ αθλητικές πιέζουν, κάνουν καλά τα βαλάνε όλα. Τα βαλάνε όλα. Όλα. Εντάξει, γίνεται φίλε, όταν είσαι η μέρα σου, πετάς την μπάλα και γράφει. Από την αρχή, ρε, κρεμασμένοι, με άμυνες, χωρίς άμυνες, μπαίνανε. Μετά το διάλειμμα, το οποίο βλέπουμε υπάρχει απέτηση να γίνει, θα μιλήσουμε για την Dortmund και τη Φορτούνα του Ντίσσελντορφ. Αν είναι δυνατόν. Πέρασε που πέρασε από τις συμπληγάδες από παντού, δεξιά και αριστερά. Και το φουσκέτο το έφαγε με την Φορτούνα του Ντίσσελντορφ. Εδώ θα κυνηγήσουμε τον προπονητή του Μυρωδιά. Τώρα θα γίνουν όλα τα κυνηγητά. Αμέσως μετά το διάλειμμα του ενός λεπτού. Να είμαστε πάλι. Τι ωραία που είναι αυτά τα Χριστούγεννα. Μου αρέσουν. Εγώ συχαίνω με τα Χριστούγεννα. Κι εγώ. Ναι. Γιατί είναι το νούμερο που μου φεύγει από τσέπη τεράστιο αναλογικά με το. Με το budget. Με το budget. Από εδώ, από εκεί χαζεύω. Φαντάζομαι εμείς που έχουμε 6 βαθιστικά. Με όλη μας την ψυχή. Μας ψάχναν τότε. Θα μας έρχονται. Ναι, εγώ δουλειά μου λέω αυτή είναι. Λοιπόν. Θα πω μια ωραία τάκα που διάβασα. Ό,τι σε κάνει χαρούμενο, ποτέ δεν είναι λάθος. Εμάς μας έκανε χαρούμενο χθες η Dortmund. Όχι. Χαρούμενος. Μας έστειλε στο γάμα. Όχι. Με το Περιστέρι, το είπα. Όχι. Είπες το Περιστέρι. Δεν το είπα με το Περιστέρι γιατί που φιλιούνται. Όχι. Που είναι ένα Περιστέρι που φιλιέται με το άλλο και λέει θα σε αγαπάω. Θα με αγαπάς, λέει θα σε αγαπάω πάντα μέχρι πότε. Με Φετφατζίδη. Ναι, μέχρι να μας πετύχει ο Φετφατζίδης. Και με στέλνουν ένα πολύ ωραίο από τα πολλά που στέλνουν. Αυτό το διαβάσω γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο και μας καλύπτει εμάς. Και τους τρεις, λογικά. Λοιπόν. Άγιε μου Βασίλη, φέτος θέλω χοντρό πορτοφόλι και λεπτό σώμα. Μην τα μπερδέψεις όπως πέρσι. Ωραία. Ναι. Είναι καλό αυτό. Ναι. Και γίνεται. Έχω ένα που λέει ένας στο Άγιο Βασίλη. Τόσο Άγιο Βασίλη θέλω τι σκουπίδι είναι. Έχω ένα αδερφάκι και η επόμενη φωτογραφία είναι ο Άγιος Βασίλης με τη μάνα του έτσι. Λοιπόν, χθες την εμβόλυμη αγωνιστική, στο πρώτο μισό της εμβόλυμης αγωνιστικής της Bundesliga και μιλάμε, αναφερόμαστε στη Γερμανία, η Gladbach έκανε τον Άσο τον οποίο τον επιθυμούσαν πάρα πολύ. Δεν το έκανε με over 3,5. Δεν το έκανε με over 3,5, ρε Σταύρο. Ναι. Εντάξει, αυτή έκανε τη δουλειά του. Δεν ήξερα στο Μέρφια Gladbach ότι ο Σταύρο, ο δημοσιογράφο του Πάου, παίζει Άσο και over 3,5. Στείλ του και ένα γράμμα εσύ να ξέρουν πώ θα κινηθούν. Άσο είπαμε. Μετά Άσο εμεί δώσαμε. Απλό, μπράβο. Δεν είμαστε μάγοι. Η Βόρσμπουργκ, η οποία μόλις την παράτησα εγώ κερδίζει τους πάντες. Τους πάντες και εγώ την παράτησα. Μπορεί να πάει να βγει κανένα πρωταθλητή κοντά στις πρώτες θέσεις. Η Champions League, ναι. Μόλις την παράτησα, δεν την ακουμπάω. Ναι. Πέρσι η Βόρσμπουργκ ήταν στο μυαλό μου σαν πατάτες τηγανιτές. Έβαζα τι έβαζα και έβαζα και τη Βόρσμπουργκ. Σαν να είναι η Bayern με τη Real μαζί. Μεικτή και κάνουν τη Βόρσμπουργκ. Πώς ξέρετε, μόλις την ξαναπιάσεις. Θα την ξαναστείλω στο έψιλο. Λοιπόν. Και το επόμενο μάτι ήταν η Χέρτα με την Augsburg. Ισόπαλο στο 2-2 με διπλές ανατροπές. 0-1, 2-1, 2-2 έκλεισε το μάτς. Έξυπνοι παίκτες του στοιχήματος, του χωρίς εισαγωγικά. Μου λένε Βασιλιά, εδώ βλέπουμε μπανανόφλουδα. Με την έννοια ότι είχε 2-39 ποσοστό εφίλο άσος της Χέρτα. Φίλε, θα παίχτηκε ο άσος, λογικό είναι. Μεγάλος άσος. Ναι, ναι, στοιχηματική. Δεν σου δίνει το 2-39 επειδή ξύπνησε ένα πρωί και λέει κάτσε να δώσω μερικά λεφτά γιατί ναι, αντικειμενική πολλά. Δυσκολία στο παιχνίδι ναι. Όταν εσύ παίζεις το 2-39 ρε φίλε ξέρεις ότι υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στο παιχνίδι δεν είναι δηλαδή η φάση του 1-20 ναι, του αλλά στάβοξες, τι λέω η Augsburg είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται προς τις τελευταίες τέτοιες τεχνολογίες ναι, αλλά τα παίζει τα παιχνίδια τα παίζει δεν όμως αυτό είναι, δεν χάνει εύκολα. Είναι, όχι κάτι σαν τον Αστέρα Τρίπολης μια ομάδα που δυσκολεύεται για να χάσει είναι ο Πανετολικός αγόρι μου είναι τέτοια ομάδα. Okay. Και η Χέρτα δεν είναι top, 7-8 είναι. Ναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε λοιπόν Γερμανία, την υπόλοιπη αγωνιστική. Πες, Νικήτρια Στήλη, λέγε. Για να σε δω σε τι κατάσταση είσαι. Σήμερα είμαι καλά. Ναι, δηλαδή θα μπορέσει να βοηθήσει 20 λεπτά άμα χρειαστεί αριστερό μπακάφ στη θέση του Ρόμπεν. Ναι. Με τη λειψία, ναι, να συμπολογίζω. Ναι. Ωραία. Σάλκε Λεβερκούζεν λοιπόν. Σάλκε Λεβερκούζεν.
ο Γκασμάς 2,58 ο Άσος, 3,52 το Χ και 3,02 το διπλό. Διπλό. Διπλό τη Λεβερκούζεν. Θα σου πω γιατί. Γιατί αυτή η λύθη. Συμπλέγουμε με την. Όπω δεν βγαίνει ποτέ. Αυτή... Παίξτε το Άσο Χ. Πόπο, σα βγάλαμε ένα σημείο ξεκού αυτό το πάτο. Τα συχαμοσυχάματα τη Λεβερκούζεν, ναι. Τα οποία δεν ξέρει ποτέ πώ θα ξυπνήσουν. Ποτέ. Μπορεί να κάνω 0-4. Ναι. Και μπορεί να χάσω και 5-0. Εύκολα. Απλά η Σάλκε για μένα είναι ο μεγαλύτερο γκασμά μεγάλη ομάδα αυτή τη στιγμή. Στην Γερμανία. Δεν σε εκπέμπει μια ιδέα, μια μετριότητα η Σάλκε. Αιδία, ναι. Είναι αηδία αυτή είναι η λέξη. Διπλό και οι δύο τη Σάλκε, την Λεβερκούζεν μέσα στο Γκέζελκίφερ. Δεν πιστεύουμε. Συμφωνούμε απολύτω. Στην Λεβερκούζεν, απλά λέμε ότι οι λύθοι ξυπνήσαν καλά σήμερα, λέμε. Χαρτί στυλό, διπλό Λεβερκούζεν. Ναι. Λέμε εμεί. Εσεί γράψετε δίπλα το δικό σα, άσοχη διπλή ευκαιρία. Ό,τι θέλετε κάνετε. Τι θα μπούμε στα λεφτά σα, τι είμαστε εμεί. Λοιπόν, Βέρντερ Βρέμι, Χόφενχάιμ. Τεράστιο ο ποσοστό του άσου. 3-11 θα παίξω άσο. Εγώ. Ναι, εσείς και Αλέκο βέβαια δεν έχετε καμία σχέση με την ομάδα. Δεν ασχολούμαι με το στοίχημα και με τον τζόγο. Πω, δηλαδή, έχω δει ψεύτες και ψεύτες. Ο Πινόκιο δηλαδή. Ο άνθρωπος, παιδιά, μόλις γύρισε από χαρτοπαιξία, από χαρτοπαιξία διήμερη. Δηλαδή, 48 ώρες παίζαν 49, παίξαν και μία ώρα παραπάνω. Δηλαδή, γελάνε και οι νεκροί. Εντάξει. Θα σας αφήσω βορρά στον κόσμο και τις επιθέσεις του. Βέβαια, εμείς Χόφενχάιμ. Φυσικά. Βέβαια, η οποία είναι εξαιρετική. Ναι, είναι εξαιρετική. Ωραία, δυσκόλεψε και την Dortmund στην προηγούμενη αγωνιστική πάρα πολύ. Δηλαδή, εμείς σωστό δώσαμε 3 ποσοστό, συγγνώμη, είναι 3,0 ποσοστό και 3,11 τον άσο της Βέρντερ. Ναι. Μετά υπάρχει ο άσος, ο οποίος είναι ο άσος ο οποίος θα παιχτεί το βράδυ, πιστεύω απόλυτη Ιφίλιο. Μπάγερν Λειψία 1,37. Ωραία. Ο άσος. Τι δίνει το Μπάγερν ήταν 7 βαθμούς πίσω και νικώντας σήμερα πηγαίνει στους 4. Τι δίνει δηλαδή διπλό. Σε θέση βολής. Το διπλό δίνει της Λειψίας 7,54. Είναι λάθος παίξιμο ο άσος του 1,37 σε ομάδα που είναι καλή και την Μπασκόντα. Οι φορτέξοι παίκτες και οι πακέτοι, όχι για τα παιδιά που μεταφέρουν τις πίτσες, οι πακετάδες σε χρήμα, αυτοί που τα έχουν κρυμμένα στα δάση, στα βουνά, που πάνε και τα ξεθάβουν και μυρίζουν κάπως τα λεφτά. Ναι. Σήμερα θα κυκλοφορήσουν πολλά πακέτα των 500, ναι, τα οποία θα γράφουν πάνω Μπάγερν. Και αυτό θα ευνοηθούμε εμείς και θα πάμε στο 7,5 φράγκα της Λειψίας. Εσύ, ο πληθυντικός είναι ευγενής. Ναι. Εμείς 7,5 τα λαϊκά παιδιά εννοώ. Εσείς τα λαϊκά παιδιά κάτω που ακούμε καζατζίδι γύρισμα. Να πω πω φλιφλάκ. Πω πω Ιωάννης Μελισανίδης. Μπράβο, μπράβο. Η Κολοτούμπα. Ενώ η Λειψία δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Εγώ θεωρώ. Τι δεν είναι σε καλό φεγγάρι, τέταρτη είναι. Δεν είναι καλά τελευταία. Έτσι, δεν παίζει καλά. Καλά. Αποκλείστηκε και δεν βλέπω χωρίς λόγο. Ρε. Ναι, εντάξει, ναι. Δηλαδή κέρδισαν οι άλλοι και αυτοί δεν φάγανε κολατινό ζωή. Η Σάλτσμπουργκ. Ναι. Ποδόσφαιρο αυτό δεν είναι. Ναι. Βασικά, εγώ λοιπόν θα βάλω τον Βέρνερ. Ναι. Και του άλλου κάτι μαύρου που έχει εκεί πέρα μπροστά. Αυτό ο Βέρνερ, φίλε, και μιλάμε τώρα για το center forward τη Λειψία που τόσο λόγο γίνεται, έφτασε στα 23 του και με λένε εμένα ότι η τιμή του ξεπερνάει τα 60 και 70 εκατομμύρια. Όχι, δεν είναι. Σε βγάζει παίχτη τέτοιο εκρηκτικό. Να σου πω κάτι. Πιο καλό είναι ο Πέβγιοβιτ. Πιο καλό είναι ο Πέβγιοβιτ. Ο Πέβγιοβιτ θα σου κάνει. Άμα πάρει 10 μπάλε, θα σου βάλει τι 4. Ο Βέρνερ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και είναι αντικατάστατο στην Εθνική Γερμανία, γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή την κοιλιά. Γιατί εγώ είμαι φιλογερμανό. Γερμανοί είναι φίλοι μα. Που λέει και ο Δήμο Σταρένιο. Ναι, ο Αλέκος δεν σε βγάζει για Δήμο Σταρένιο. Δεν θα ήταν κουκουλοφόβο στην κατοχή. Θα πήγαινε να του βάλουν την κουκούλα και θα λέει δεν τη χρειάζομαι την κουκούλα. Ακούς. Αυτός και αυτός. Εύκολα να έρχεσαι. Εγώ παίρνω Λειψία λοιπόν. Στη Γερμανία ο Πρίγιοβιτς πιστεύω ότι θα έβγαινε πρώτο σκόρο. Μίλαση. Σιωπή. Δηλαδή, είναι εύκολα τα γκολ. Εύκολα. Σε ποια ομάδα θα παίζει και θα έβγαινε πρώτο σκόρο. Στη Στουτγκάρδη που κάνει μια φάση. Εδώ βγήκε ο Γκέκα στο Μπόχου μια χρονιά. Βγήκε. Αυτές είναι οι. Μπράβο σου που θυμήθηκες αρχικά. Βγάζουν εύκολα τον γκολ. Είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Στη Γερμανία ο πρώτο σκόρο για τα πριν 3 χρόνια και για τα επόμενα 3 είναι ο Λεβαντόφσκι. Ναι. Γιατί η ομάδα κάνει 800 ευκαιρίες, είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ο ίδιος και σκοράρει και όποτε έρχεται και εύνοια, δηλαδή αρχίζουν και γράφουν όλα, άστο. Αλλά είδε συγκίνια άμα πιάσει το σεντερφόρ. Ναι. Εμείς είχαμε επί 6 χρόνια αντικατάστατο τον Κλάους, έτσι, που τα ρήμαζε τα δίχτυα. Έβαζε 20-22 χρόνια, γκολ τη χρονιά σε όλα τα μάτσα. Έτσι, μιλάμε και για κύπελα και για Ευρώπη, μέσω έβαζε 22 γκολ. Και έφτασαν δύο χρόνια πέρασαν με απίστευτη επιθετική δυστοκία. Έβαλε ένα γκολ στο Ισραήλ και ένα γκολ που χθες εδώ με τα Γιάννα. Που να... Ναι. Τι είναι το σεντερφό. Αλλά έχει εσύ. Α τα στα. Να μην πει σοβαρά τα είπαμε Λειψία διπλό εγώ. Ω, εντάξει, είπε. Αυτό είπα. Εγώ άσο την Μπάγερν και άσο από ημίχρονο. Τελειώσατε με τα γερμανικά. Τελειώσαμε. Όχι, έχει και Γαλλία. Ναι. Εμβόλυμε στη Γαλλία. Είναι πιο εύκολα εκεί πιστεύω ορισμένα μάτς. Θα σε πούμε τώρα τη Γαλλία. Να δούμε ούτε, ο... Γαλλία. Ούτε ο. Πώ λέγεται ο πρωθυπουργό. Αυτή είναι φίλη. Ο Μακρόν. Ούτε ο Μακρόν δεν πληρώνεται.
Ο Μακρόν, ο οποίο έχει. Η γυναίκα του ξέρει ποια χρονιά διαφορά. 20. Τι 20 έχει. Δηλαδή 20 ήταν τα καλά. Αυτό είναι 40. Έχει τη γενιά του. Και αυτή είναι 67. Εντάξει. Δύσκολε στιγμέ. Τον είχε μαθητή. Ναι, εκεί ήταν ωραίο το σκηνικό. Μαθητή σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή πόση διαφορά έχουν. 41, 67, 26 χρόνια. Αυτό ήταν 19 και αυτή ήταν 45. Εκεί υπήρχε μια βάση. Απέκτησε όμως εμπειρία ο Μακρόν με αυτά εδώ. Στη Βουλή γίνεται χαμός. Αυτή η εποχή, η προεκλογική περίοδος, είναι απολαυστική. Σας την προτείνω επιφύλακτα. Αν το βράδυ έχετε αϊπνίες για τον οποιοδήποτε λόγο, καθίστε να απολαύσετε Βουλή. Είδες Βουλή χθες. Ο Τσίπρας οργιάζει στις απαντήσεις του. Ναι. Αν μας υποτείνει χθες, εντάξει, θα σου πω ένα γεγονός για να καταλάβεις. Σηκώνεται ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και δείχνει έναν υπουργό οικονομικών και λέει: Εσείς δεν ήσασταν τότε που κάνατε αυτό και αυτό. Εσείς δεν ήσασταν τότε που κάνατε αυτό και αυτό. Αφού λέει: Τρία, εσείς δεν ήσασταν. Και το λέει ο υπουργός ο άλλος από κάτω: Όχι, λέει, δεν ήμουν εγώ. Και λέει ο Κυριάκος: Δεν έχει σχέση. Το γυρνάει ο κυβέρνηση Τσίπρα ήταν. Μάλιστα δεν υπάρχει. Και μετά το κερασάκι στην τούρτα, κάτσε εκεί κερασάκι στην τούρτα. Λέει. Συνεχίζει τη συζήτηση, λέει για διάφορα και λέει μια ατάκα, ένα απόφθεγμα και λέει αυτό είπε ο Αϊνστάιν έτσι και έτσι και έτσι. Ανεβαίνει μετά ο Τσίπρας ήρεμος και λέει αφού αρχικά καταλάβαμε ότι δεν ήταν αυτός ο υπουργός, έτσι, ο πρώτος καμπύλη, γλυκά, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, είπαμε η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Λέει, αυτό που είπατε λέει κύριε Μητσοτάκη, δεν το είπε λέει ο Αϊνστάιν, τι να κάνουμε λέει τώρα, το βάλουμε τα λόγια στο στόμα του, το είπε ένα άνθρωπος. Και αυτό που σας λέω εγώ, το είπε σίγουρα ο Ζαν Ζακ Ρουσό, που έκανε και το κοινωνικό συμβόλαιο, με πολύ λιγότερα από εσάς διπλώματα. Ναι. Φυσικά δεν τα λέμε αυτό ότι είμαστε υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ ή υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, κυνηγάω και Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, λέμε αλλά το τι κυνηγάω και Κυριάκο Μητσοτάκη. Λέμε το τι γίνεται γενικώς. Ναι, εντάξει, ναι. Θεωστώ μια επαφή. Το τι γίνεται, όχι, το τι θα επακολουθήσει από εδώ και στο εξής, ναι. Για την προεκλογική περίοδο. Τίποτα. Άμα παρακολουθούμε κάθε μέρα Βουλή. Γιορτές θα έχουμε, να ξέρεις. Δηλαδή αυτά που είπε ο Βαγγέλης ο Αγγέλου, αυτή η τεράστια προσωπικότητα. Ο λόγιος. Εγώ πραγματικά νιώθω έντονη δυσφορία και αγανάκτηση εναντίον του Γουλιέλμου που σιγά τι έκανε και τέσσερις ήττες ο Άρης και τι έγινε στην έδρα του. Ναι. Ναι, γιατί το διώχνεις, δώσε ευκαιρίες. Γιατί ο άνθρωπος που μπροστά σε λέει τη φιλοσοφία του, εγώ θα χάνω. Ο Γουλιέλμος ο οποίος ισχυρίστηκε μέσα σε επίσημο έγγραφο ότι τραυματίστηκε ο αντιπρόεδρος του Άρη, ο κ. Κάλεν. Και μας φωνάζουν στον πάγο. Ο Κάλεν. Ο Κάλεν, ο γνωστός. Ο Χρήστος ο Κάλεν, ο παλιός ο αντιπρόεδρος. Αντιπρόεδρος του ΚΑΕ. Πόσο χρόνο είναι αυτό ο Κάλεν που λέει, πώς είναι ο γιος του, φίλε. Ο γιος του είναι πιτσιρικά, δεν ξέρω από μένα είναι. Το ξέρω το γιο του. Τέλος πάντων, ας ναι. Τον μπλέξουμε. Ναι. Ισχυρίστηκε ότι τραυματίστηκε και 4 λεπτά πήγε στο παιχνίδι. Και πάω μια μέρα στο παρατάκι. Ναι. Λέω, δείξτε το βίντεο. Ναι. Βλέπω το βίντεο, 5,5 λεπτά με ξεκινήσει το παιχνίδι. Πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και έχει κάμερα η αστυνομία ακριβώς από πίσω. Ναι. Ωραία, από τον Κάλεν. Περνάνε τα δευτερόλεπτα, έτσι κάθεται ο Κάλεν, έτσι όπως με βλέπεις. Περνάνε τα 3 λεπτά, περνάνε τα 4 λεπτά, πουθενά. Πίσω του όλη η αστυνομία. Ναι. Εκεί. 3 λεπτά τίποτα, δεν κουνιέται. 2 λεπτά λέγει το παιχνίδι. Δεν χτύπησε ποτέ κανένας, τίποτα. Θέλανε να μας στείλουνε. Δεν ήξεραν όμως τα τσακάλια. Ότι θα υπάρξει ότι υπάρχει κάμερα της αστυνομίας. Double check λέγεται αυτό. Ναι. Είναι όταν πληρώνεται ένα στοίχημα μεγάλο στο καζίνο. Δεν το δίνεις κατευθείαν τα λεφτά. Φωνάζω και ένα ακόμα να δει. Δώστα το Double check. Double check. Και πάλι ενώ την κάναν την κέντα. Και πήγαν να μας στείλουν έτσι βλάχικα. Το γάμα. Το γάμα. Δεν ζητάνε και συγγνώμη. Τώρα ρε Γουλιέλμο, άμα μου έρθει στο δεξί. Εμάς βρήκες. Ναι, άμα μου έρθει στο δεξί, τώρα θα φταίω εγώ. Που θα μου έρθει. Τέλος πάντων. Να πούμε λίγο για κύπελο Ελλάδος. Συνεχίζεται το κύπελο. Ναι. Χθες πάρα πολλά χρήματα μπήκαν στα ταμεία της Γκολμπέτ γιατί στοιχημάτισαν πολύ υπέρ του Πανιωνίου με handicap κατά ένα μαγικό τρόπο που δεν ήρθε ποτέ αυτό το αποτέλεσμα. Έγινε 0-1, 0-2, 1-2, ένα διαμαντάκι. Δεν μπορεί να καταλάβει στο 82. Στο 82. Ναι. Τα Γιάννενα ιτήθηκαν από τον Ηρακλή με 2-0. Αλλά αυτή είναι μια ήττα η οποία πραγματικά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου γιατί πέρασαν. Mm-hmm. Η ουσία είναι αυτή. Ο Ηρακλής πέρασε. Όχι, ο Ηρακλής ήθελε 3-0. 3-0 ήθελε ο Ηρακλής για να περάσει. Δεν πέρασε, όχι. Mm. Πιο καλά. Άστο. Ναι, πάμε, πάει και στην επόμενη φάση και μας ξαναπάει μαζί του. Άστο. Δεν πειράζει. Ας εφιστήσουν την προσοχή τους επάνω στο πρωτάθλημα γιατί υπάρχει πρόβλημα με τον Ηρακλή. Άμα γίνει αναδιάρθρωση και δεν είναι στις πρώτες 8 ομάδες, ναι, έχουν άλλα γεγονότα. Θα μπλέξουν σε κυκαιώνα προβλημάτων που μακάρι να τα αποφύγουν. Βάλε μια παρένθεση. Δείτε τι χάνει η Παρίσι το 94 μετά από κόρνερ αντιπάλου με 4 παίκτες απέναντι σε έναν αμυντικό που βρίσκεται πάνω στο τέρμα και δεν μας ξε. Τι έχασε τέλος πάντων γκολ εκεί. 4 μέναν.
Χάνονται όλα, φίλε. Όλα χάνονται, φίλε. Όλα χάνονται. Εδώ έχασε, σπόγω μια ευκαιρία τεράστια, μια πασάβα του Βασίλη του Χατζηπαναγή, αυτού του μάγου των μάγων, έτσι, την πεκτούρα αυτήν. Το τακουνάκι που δίνει στον Δημήτρη τον Αδάμου, τον Παναθηναϊκό, σε ένα μάτσο που φέρνει όλη την ομάδα από μια και κάνει ένα τακουνάκι απίστευτο. Δεν το βάζει ο Αδάμου και μετά έχει τη φάση του Μητόσεβιτ στην αδιασία. Το θυμάσαι αυτό. Πώς θυμάμαι. Το κελάρι τίποτε. Μπάλα μου, φίλε, κοίταξε. Εκεί είναι μεγάλη. Τόσο Μητόσεβιτ εξαφανίστηκε. Πού πήγε. Ήταν προπονητής μετά. Στην Ανόβδοση έχει πάει στον Ηρακλή. Ναι, αυτό λέω. Μετά εξαφανίστηκε. Ζει. Ζει. Ζει πάντα αυτό το ερώτημα. Ακούσει. Λοιπόν. Περισσότεροι Σέρβοι είναι Κίνα, Ιαπωνία. Να μιλήσουμε λίγο για τα μάτια τα οποία ξεκινάνε τώρα. Είναι η Κασιόπη με τον Όφη, κύπελο Ελλάδος. Στο στοίχημα στην Goldbet που μας αγκαλιάζει όλους. Νόμιμα, υπεύθυνα, σίγουρα πηγαίνετε και παίρνετε τα χρήματά σας κατευθείαν μόλις κερδίσετε. Ακαριέα με τις κάρτες σας. Έτσι. Ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θέλετε. Κασιόπη Όφη λοιπόν στις 3 η ώρα. Ο Άρης Αβάτου παίζει με τον Ολυμπιακό και αυτό στις 3. Ξάνθη είναι αυτό. Πού είναι πάνω στα Πομακοχώρια, είναι. Ναι. Χωρίς τζίλο διαιτητή. Χωρίς τζίλο σίγουρα. Ο Τσουκαλάς είπε για τον Τζίλο, έτσι, ο Τσουκαλάς αυτός που κάνει μια εκπομπή για τον Ολυμπιακό. Ναι, πριν το πέσιμο, ναι. Συμβαίνουν ατυχήματα τα Χριστούγεννα. Ναι. Έχει υποθεί. Ο ορισμός της ηθικής αυτουργίας. Θέλω να δω εγώ εισαγγελείς τώρα, κάτσε και η κυβέρνηση. Λοιπόν. Λίγο να δούμε τι και πώς. Μην κάνουμε εμείς έργο άλλων. Εμείς είμαστε εδώ για να περάσουν μια ώρα ευχάριστα αυτοί που μας ακούνε, να ακούσουν τα στοιχηματικά τους, να ακούσουν το τι γίνεται. Χανιά και Σαμικός. Έτσι, όλη μία ομάδα το Χανιά και Σαμικός. ΑΟ, Χανιά και Σαμικός, δεν είναι τρεις. Και θα γίνει και Πλατανιάς στο τέλος. Έτσι, με τον Παναθηναϊκό. Θα γίνει ΑΟ, Πλατανιάς, Χανιά και Σαμικός και Ελαφωνής είναι το κάτω. Πάντα όλα μαζί. Λοιπόν. Δεν τα κουμπάμε τα κύπελα, φίλε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν πολλές ιδιαιτερότητες με την έννοια το ποσοστά είναι κομικά και ψάχνεις τα handicap, δηλαδή θα μπλέξεις σε ένα. Δεν είναι η φάση αυτή. Σε μια δεδαλώδη κατάσταση. Άσε να πάει στα νοκάουτ. Μα είναι σαν να πηγαίνεις και να ψάχνεις το μύτο της Αριάδνης, φίλε, κάτω στο λαβύριθο. Εμάς βγάλανε αποστολή και ξεχάσανε να βάλουν έναν και ξαναβάλανε κι άλλο για αύριο. Ναι. Ξεχάσανε τον Ουάρτα. Θύελα Καμαρίου Ατρόμητος Αθηνών. Πού του Καμάρι. Το Καμάρι. Έλατε. Πάμε παρακάτω. Εκεί στη Θήλα. Πού είναι η Θήλα, δίπλα του Καμάρι. Μετά. Ναι. 5 και 4. Με ποιο πες αυτό, με τον Ατρόμητο. Διπλό, πόσο δίνει. Τι είδα, όλοι βάζουν 3 handicap και 4 εδώ πέρα. Όχι. Αν παίξει διπλό σκέτο, το βάζει και πληρώνει και κάτι εσύ. Για να το παίξει. 0,9 δίνει. Μία δίνει. Δεν τροπή σου, θα σε πούμε που το βάζει. Τι είσαι εσύ, ο έξυπνο και ο ζεστιχαζή. Μην υποτιμάτε ποτέ την νοημοσύνη κανενό. Απόλλων Πόντου, ΑΕΛ Άρισα 1964, ο Κούγιας παίζει την Καλαμαριά. Εδώ. Πάμε. Τι ώρα είναι. 7.30 ώρα. Όχι, δεν μπορώ, έχω αγωνιστική δράση. Τι έχω λέει, φτιάχνω σε στιγμή. Για να και για να κλείσουμε για τα χθεσινά, αυτή η Μίλαν. Το σύχαμο σύχαμο. Που τόσο και τόσο. Δηλαδή συνεχίζει. Συνεχίζει, φίλε. Δεν θα σταματήσει ποτέ, θα του πάρει όλου και του τελευταίου. Γιατί εμεί καλά κάναμε και πηδήξαμε το τρένο. Ναι. Αργά μεν, πηδήξαμε δε. Αργά εσύ. Εγώ αργά. Ναι, εγώ το. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Πώς αυτή η ομάδα θα δεν μπορούσα. Τώρα το δέχτηκα. Ναι. Εγώ όμως όταν κλείνω ένα φάκελο, δύσκολο το ξανανοίγω, να ξέρεις. Εγώ δεν το ξανανοίξω ποτέ τη Μίλαν. Ναι. 0-0 λοιπόν με την Πολόνια, για να πούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Με κόκκινη Μίλαν. Σε ένα παιχνίδι ναι, το οποίο πίεζε στην αρχή, με λέγανε κάνει ευκαιρίες, έχει κατοχή. Με γκολ βάζει. Ναι. Όχι είναι καλή, θα το βάλει. Ναι, είπαμε, τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ένα ενδιαφέρον στατιστικό, Βασιλιά μου και Αλέκο μου, είναι ότι επειδή μιλάμε τώρα για ομάδα που χάνει ευκαιρίες, θυμήθηκα τον Ολυμπιακό. Το 11, όταν έσκασε ο φούρνος του Κωνσταντινέα, μετά από ένα Ξάνθη Ολυμπιακός. Ναι. Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα. Ήταν με τα πιφτέκια μετά. 45 βαθμούς, 18η αγωνιστική. 45 βαθμούς ο Παναθηναϊκός. 40 ο Ολυμπιακός. Μετά έκανε ένα 11 στα 12 ο Ολυμπιακός. Μετά το φούρνο του Κωνσταντινέα, 11 στα 12. Έχασε μόνο από την Κέρκυρα 28η αγωνιστική που τότε η Κέρκυρα. Ναι, παγερά διάφορο. Ναι, παγερά διάφορο. Ο Ολυμπιακός και η Κέρκυρα ναι, γεγότανε. Ναι, και η Κέρκυρα θα καίγεται πάντα. Και σήμερα είναι, δεν είμαστε, δεν φτάσαμε 18η αγωνιστική. Απλά είμαστε 8 βαθμούς μπροστά στη 14η αγωνιστική. Ναι. Είναι παραπάνω το 5, με το 8 ναι, είναι παραπάνω από το 5, κατάλαβες. Και γίνεται τώρα. Αυτός ο συνειρμός. Ναι. Εμείς δεν λέμε ότι το έκανε ο Ολυμπιακός. Όχι, ναι, ναι, ποτέ δεν ούτε λέμε ότι επειδή ο Τσουκαλάς λέει, προβλέπει
ότι συμβαίνουν ατυχήματα τα Χριστούγεννα. Σαν άλλο μαντίο το τελεφώνου. Σαν άλλο μαντίο το τελεφώνου. Μοιάζει και με την πυθία, κάπως έτσι φανταζόμουν, να ξέρεις. Εγώ τι. Αυτό το μοντέλο το. Κοίτα. Έλα λίγο δώσει. Έλα λίγο. Χρυσάνθε. Σκάσε μας λίγο. Ρε. Αυτό με τον Παντελίδη το είχατε δουλέψει. Πήρες χαμπάρι. Κάτσε λίγο, κάτσε. Χρυσάνθος κάνει εισαγωγή στο στούντιο. Έχω πολύ. Μπράβο, ρε φίλε. Σε στυλάρα κανονική. Ναι, ναι. Πόσα κιλά πέταξες από πάνω σου. 25. 26 πλέον. 26 θα λες καλύτερα, είναι πιο καλό νούμερο. Να ξέρεις δίπλα στο 26 είναι το 0. Όλοι οι καλοί. Φοράει το 26. Φορούσε ο κάτσε. Το κάτσε και εγώ το λέω. Είπε φοράει. Τα ελληνικά σου ξέρω ότι είναι καλά. Ναι. Το φοράει ότι είναι τώρα. Ό,τι φορούσε αόριστο, κανένα. Δεν το ξέρω. Κανένα, είμαι κάθετο. Να το ξέρει. Ναι, αυτό. Ο Άρη ποιο φοράει το 26. Παγερά, διάφορο και αυτό είναι πάθο. Έλα, ρε κόλια, ο Ματίγια. Τι είναι αυτό, είναι μπασκετμπολίστα. Είναι ένα αμυντικό χάφ που εξαιτία του δεν χάνουν τα παιχνίδια. Μπασκετμπολίστε παίζουν σε εσά. Ξέρει τι κάνει αυτό. Πώ βλέπει. Χρυσάδε, με μία κουβέντα όμω, δεν θέλω να αναλύσει. Ωραία. Όταν μα βλέπει εκεί ψηλά, χάο εκεί. Πώ βαθμού έχει 19. Και ο πρωταθλητής, πάω γιατί και εσύ ξέρεις ότι είναι πρωταθλητής. Εδώ και δύο μήνες. Ναι, 35. Εγώ δεν το λέω ακόμα. Αν μη σταματήσουμε να παίζουμε σήμερα, κατά ένα μαγικό τρόπο θα μας περάσετε. 100%. Αυτό θα το στοιχηματίσουμε μετά, βέβαια. Η μόνη περίπτωση να χάσει το πρωτάθλημα είμαι εγώ. Πώς, για πες ένα τρόπο. Θα έρθει ο Ματέο Γκαρσία, θα βάλει ένα γκολ και θα πάει μέσα από τη θύρα 4 και θα σηκώσει μια φανέλα. Και μετά δεν θα φύγει ο Ματέο. Νομίζω ακόμα το 1980. Εσύ ζήτησε άλλο. Να βρεθεί ένα παοξάκι, ένα να πηδήξει κάτι, να το κουμπανίσει ένα. Δεν ζει πάντω στη σύγχρονη εποχή. Εύχομαι να ζήσει κάποιο τίτλο στη ζωή σου. Γιατί είσαι κάτω από 40. 41. Δεν έχει δει τίτλο. Έχει δει. Μόνο μπάσκετ. Άσε με τον μπάσκετ πάλι τη συζήτηση πάλι. Όλη την πάταλο τη συζήτηση. Έχει γνωρίσει τον κεραμίδα του και αν συνέντευξη. Μόνο ο Λίβερπουλ. Αν σηκώσει κάποιο τρόπαιο, ναι. Χρύσανθε, Τσαλτίδη, φίλε μου. Πότε θα το σηκώσει, πώ. Αυτά τα χρόνια. Πέτρε, παγοράζετε κυπελάκι και τα σηκώνετε μόνοι σα. Το έχει κάνει το σκόρ, θα σπίτι το τελικό του. Εκείνο το τελικό, τον οποίο να τον πάρετε για πλάκα. Λίγο να σκεφτείτε το μυαλό σα. Με τον Αβραάμ Παπαδόπουλο εκεί, δώστε τον Αβραάμ και κλείστε τα θέματα. Το ξέρουμε κι αυτό. Το ξέρετε, δεν το κάνετε. Εσεί τα ξέρετε μετά αυτά. Πα στον Ατρόμητο, ρε φίλε. Και το πρωί πα και έχει η Αιτζίαν καθυστέρηση που δεν συμβαίνει ποτέ. Ναι, η Αιτζίαν ποτέ πραγματικά έχει. Είναι λάμπρο. Με μια βαλίτσα. Ναι, ωραία, τελειώσαμε. Ναι. Πάμε. Ναι. Δεν χρειάζεται να πετάξουμε κάτω. Ναι. Τελειώσαμε. Ναι, ναι. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι τέσσερα. Τέσσερα είναι πολλά. Τέλος πάντων. Πάτε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και απολαμβάνετε καθολική εκτίμηση η δικιά μου. Η δικιά μου. Θα κερδίσω τώρα. Όχι. Πώς θα κερδίσει την Ξάνθη, φίλε, είπαμε το κοντρέ της. Είπαμε 35 δεν θα πας, κάτσε αν πας 22 κατευθεί. Σύνολο. Ναι. Κάτσε. Πώς θα πάει 35. Όχι, μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει 35. Μπορεί να πάει 35. 50 βαθμούς θα έχω. Εντάξει, τότε εντάξει, βλέπεις. Αυτό είναι χαμηλή. Το έχουν σου λέω. Μόλις λίγο τους παίξεις, λίγο κατευθείαν. Παίρνει να πανηγύρει λοιπόν του. Δεν μας έχει πει. Κυπελούχος. Ο Γουλιέλμος, αν είναι καλά, ο Κάλεν δεν μας είπε. Είναι καλά. Άρα, είναι καλά τα παιδιά, όλοι να είναι καλά. Ναι. Πριν κλείσουμε, περαστικά στο τζίλο. Περαστικά στο τζίλο. Ποτέ να μην ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί το ξεφτιλίζουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η αστυνομία πιάσει και κανένα. Κρίμα. Παιδιά, κρίμα είναι. Ας πιάσει η ελληνική αστυνομία, άκου την τοποθέτηση δικιά μου, είναι η καλύτερη του κόσμου μετά την αμερικάνικη. Τελεία. Έχει κανένα θέμα. Όχι, κανένα θέμα δεν έχω. Λέω ότι είναι η καλύτερη. Εγώ λέω ότι τόσα χρόνια δεν έχω πιάσει κανέναν. Εσύ λέω. Θα πω μόνο κάτι ακόμα για να κλείσω το θέμα χαριτολογώντας. Είχα ένα φίλο πριν πιάσουν τη 17 Νοέμβρη. Έρχεται και μου λέει σε έναν επανάληπτο τατέτ. Έτσι τον είχε πιάσει ένα πρωινό, καθόμαστε σε ένα καφέ. 2000, κάπου εκεί, 1999. Μου λέει Βασιλιά, φίλε μου Γιώργο. Γιώργη. Ναι, Γιώργη, Βασιλιά Γιώργη. Ξέρεις, λέει, πώς μπορεί να πιαστεί η 17 Νοέμβρη. Το λέω πώς. Μόνο άμα κάνει χορό. Η 17 Νοέμβρη σας προσκαλεί. Ακούς την 5η 18 11 1999 στις 9 μουσες. Συμπολάβες 9 μουσες. 9 μουσες, baby και τέτοια κάτω Καλαμαριά. Ωραία δισκοτέκ. Golden Gate κέντρο για τους παλιούς. Μόνο να κάνει χορό. Μόνο να κάνει χορό. Εγώ έκλεισα για σήμερα. Τα φιλιά μου σε όλους. Καλή επιτυχία στο στοίχημα. Στηρίξτε Golbet. Πατήστε τα κουμπιά.